αντιμετωπίσουμε το προβλήμα. Το προσφυγικό έχει μία ιδιαιτερότητα. Ότι επειδή η Ελλάδα είναι η χώρα transit, είναι ένας διάδρομος με δύο πόρτες που δεν έχει το κλειδί καμία από τις δύο πόρτες, είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι οι σχεδιασμοί και οι προγραμματισμοί τους οποίους κάνεις γίνονται πάντα υπό την αίρεση του να μην γίνει κάτι απρόοπτο ή απροσδόκητο. Δηλαδή, Συγγνώμη. Επειδή υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα αυτές που λέγανε υπάρχει θέμα με την απορρόφηση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μπορεί να χαθούν. Ναι. Πρόβλημα με την απορρόφηση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Έχει φτιαχτεί και ειδική αρχή στο Υπουργείο Οικονομικών, στο κομμάτι που χειρίζεται ο Αλέξης Χαρίτσης. Το γενικότερο πρόβλημα με την χρηματοδότηση του προσφυγικού είναι ότι επειδή η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν διαδικασίες και πρωτόκολλα και προγράμματα τα οποία να είναι ακριβώς φτιαγμένα για τη διαχείριση τέτοιου είδους κρίσεων σε ευρωπαϊκό χώρο, γίνεται προσαρμογή προγραμμάτων τα οποία ήδη υφίστανται και μπορεί να είχαν να κάνουν με τη βοήθεια που δίνει η Ευρώπη σε χώρες εκτός Ευρώπης ή με προγράμματα που είχαν να κάνουν με την φύλαξη των συνόρων και όχι με την διαχείριση προσφυγικών ροών. Υπάρχουν διάφορα τέτοιου είδους πράγματα. Υπάρχει τουλάχιστον δύο γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν που ασχολείται. Υπάρχει και η Γραφειοκρατία, η Ευρωπαϊκή. Πρέπει να πάμε, Γιώργο, σε αποσυμφόρηση των νησιών. Ναι. Αυτό θα γίνει. Έχουμε επιστροφή μεταναστών οι οποίοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μείνουν άλλο στην πατρίδα μας βάσει της συμφωνίας με την Τουρκία. Ναι, η συμφωνία με την Τουρκία προβλέπει και την επιστροφή αριθμού ανθρώπων οι οποίοι δεν παίρνουν άσυλο στην Τουρκία. Και αυτό το πράγμα προχωράει. Καταλαβαίνω το ότι υπάρχει μία πίεση αυτό το πράγμα να γίνεται με έναν πιο γρήγορο ρυθμό, αλλά ο πιο γρήγορος ρυθμός έχει να κάνει με τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι τελικά εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Διότι η ίδια η διαδικασία, επειδή αφορά τις ζωές των ανθρώπων και είναι περίπλοκη και αυστηρή νομική διαδικασία, είναι ένα δικαστήριο στην ουσία. Ναι, ναι. Δεν γίνεται να απλοποιηθεί ούτε να γίνεται τσουβαλιαστά. Άρα αυτό το οποίο κάνουμε είναι να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο προσωπικό. Τώρα νομίζω θα προσληφθούν άλλα 70 άτομα στο άσυλο και περισσότερες δευτεροβάθμιες επιτροπές που κρίνουν σε δεύτερο βαθμό. Θα έρθουν αυτοί οι 400 που περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω γι' αυτό. Είναι εξυπηρετικό. Είναι όνειρο θερινής νυχτός. Αυτό που κάνουμε εμείς. Ναι. Από την άλλη, όντως η συμφωνία. Όντως η συμφωνία προέβλεπε να έρθουν εδώ και να πλαισιώσουν τις δικές μας αρχές άνθρωποι εξειδικευμένοι στο άσυλο, δηλαδή που ξέρουν να κάνουν συντέξεις ασύλου. Κάποιοι άνθρωποι που κάνουν μεταφράσεις και διερμηνίες, γιατί και αυτές πρέπει να είναι ακριβείς, δεν πρέπει να είναι στο περίπου. Λέμε, είναι αυστηρή η διαδικασία. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ανταποκριθεί σε αυτή τη δέσμευση την οποία έχουν αναλάβει. Υπάρχει μια πίεση από την Κομισιόν, από τον Αβραμόπουλο να το κάνουν, αλλά... Τώρα, όσον αφορά με τα νησιά μας, Λέσβος, Χίος και τα υπόλοιπα, θα έχουμε μια εξέλιξη εκεί, γιατί μετά από τα γεγονότα στη Μόρια ήταν επιτακτική ανάγκη να οδηγηθούμε σε περαιτέρω αποσυμφόρηση των νησιών που δεν έχει γίνει. Ναι, θα έχουμε προώθησή τους στην υπηρετική χώρα ή βάσει του στάτους που τους χαρακτηρίζει απαγορεύεται μετακίνησή τους, για παράδειγμα, από την Λέσβο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζουμε σε συνεννόηση και με τα υπόλοιπα μέρη της συμφωνίας. Υπάρχουν προβλήματα σε κάθε περίπτωση. Κόσμος ο οποίος θα έχει θετική έκβαση στο άσυλο θα μετακινείται στην υπηρετική χώρα, πράγμα το οποίο είναι λογικό, και διάφορες ομάδες αυτές τις οποίες λέμε ευάλωτες. Επίσης η πρόθεσή μας είναι να συνεννοηθούμε και με τους άλλους συμμετέχοντες στη συμφωνία για να μετακινούνται στην υπηρετική χώρα, αλλά το βασικό είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών του ασύλου. Τώρα, αύριο θα γίνει και μια συνάντηση, τουλάχιστον είχε προγραμματιστεί. Δεν έχω μάθει κάτι διαφορετικό. Κάτι. Σε πόσους δίνεται άσυλο τελικά, από τους 100, πες, που εξετάζεται το αίτημα ασύλου, σε πόσους δίνεται? Το δίνεται, ελπίζω, με αλφαγιώτα και όχι με ψηλό. Ναι. Πόσο παρέχεται, σε ποιους, πόσο δύο αριθμό παρέχεται? Δεν έχω τα νούμερα αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι
ήδη από τον πρώτο βαθμό, γιατί πάει σε, αν απορριφθεί το ασυλό σου, ναι, πάει σε δεύτερο βαθμό, ενδεχομένως αρκετά περισσότεροι από τους μισούς. Αυτό έχει να κάνει κάθε φορά με το ποια είναι η περίπτωση. Κάθε, ναι, κάθε άνθρωπο εξετάζεται. Είναι διαφορετικά με τους Σύριους, διαφορετικά με τους Ιρακινούς. Είναι κατά περίπτωση μεν, αλλά υπάρχουν άτομα, μάλλον εθνικές ομάδες, από τα οποία με κάποιο τρόπο τεκμέρεται ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν προσφυγικό προφίλ, ενώ κάποιοι άλλοι να έχουν, είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν επιστρέφουν πίσω, δεν ξέρω. Ναι. Επιστρέφουν, ναι, συνεχίζεται. Ναι, γίνονται επιστροφές με έναν ρυθμό, αλλά σας επαναλαμβάνω, ο ρυθμός των επιστροφών έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας με αυστηρότητα. Να. Δηλαδή δεν μπορεί η διαδικασία να είναι στο παραπέντε. Fast track. Ναι, πρέπει να... Τώρα ακούμε άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, να λένε ότι δεν έχει γίνει σωστά η κατανομή, τουλάχιστον στην υπηρετική χώρα, και υπάρχουν περιοχές που έχουν σηκώσει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Φέρνω ένα παράδειγμα, την Πέτρα Ολύμπου, που πραγματικά εκεί οι άνθρωποι έχουν βοηθήσει. Ναι, η Πέτρα... Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές που δεν έχουν δει πρόσφυγα, δεν λέω για μετανάστες, πρόσφυγα δεν έχουν δει στον ορίζοντα. Η Πέτρα Ολύμπου νομίζω είναι και μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχει πολύ κοντά κάποια πόλη, ώστε να υπάρχει ανάμιξη του πληθυσμού και να μπορεί κάποιος τοπικός άρχοντας να πει ότι η περιοχή μου έχει επιβαρυνθεί με κάποιο τρόπο. Όχι, αλλά έχουν σηκώσει εκεί πέρα το βάρος, γιατί είναι πάνω από χίλιες ψυχές στην Πέτρα Ολύμπου. Ναι. Απλώς δεν νομίζω ότι η Πέτρα Ολύμπου είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μπορώ να πω για περιοχές, ας πούμε, του νομού Κιλκίης, της Θεσσαλονίκης, που όντως συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και η δεύτερη φάση, η οποία τρέχει τώρα, έχει μεταφορά κόσμου που είναι κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα για μια πιο ορθολογική κατανομή στις υπόλοιπες περιφέρειες χώρας. Αυτό είναι εν εξελίξη. Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί που μένουν στα στρατόπεδα, π.χ., που δεν είναι και υπό τις καλύτερες συνθήκες τώρα. Είναι λογιών. Υπάρχουν... Θα βρέχει, ναι. θα. Ναι, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι δύο βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης αυτό το θέμα είναι οι προετοιμασίες για το ξεχειμώνιασμα και τα σχολεία. Τα σχολεία ξεκινάνε τη Δευτέρα. Οι προετοιμασίες για το ξεχυμό... Έχουν λυθεί όλα τα θέματα με τα σχόλια που θα δεχτούν τα προσφυγόπουλα. Είναι μια διαδικασία την οποία το Υπουργείο Παιδείας την τρέχει. Η πρώτη φάση... Ναι, άμα για να ξεκινάει τη Δευτέρα... Ναι, η πρώτη φάση δεν θα είναι γενικευμένη, δεν θα αφορά όλα τα παιδιά, αλλά μέσα στον Οκτώβριο θα έχει γενικευθεί το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά το ξεχυμόνιασμα, υπάρχουν οι καινούργιες δομές που φτιάχνουμε και όσες από τις παλιότερες είναι υψηλότερων προδιαγραφών με σπιτάκια ή κοντέινερ διαμορφωμένα σε σπιτάκια που έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα στη μετακίνηση. Υπάρχουν και δομές οι οποίες βασίζονται περισσότερο σε σκηνές, σε αντίσκηνα που λέμε στρατιωτικού τύπου. Εκεί είναι πιο επίγον το πρόβλημα, ας πούμε, και ναι, η ανάγκη να γίνει προετοιμασία. Τώρα, στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, αν δεν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις πάνω στο προσφυγικό... Εγώ απλώς θέλω να ρωτήσω, η κυβέρνηση, η στρατηγική της κυβέρνησης ποια είναι? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, τι, θα μείνουν εδώ ώσπου να φύγουνε? Θα μείνουν για πάντα, γιατί κάποιοι θα μείνουν για πάντα. Αυτό το ξέρουν και αυτοί και εσείς, και να το μάθουμε και όλοι. Ναι, υπάρχει ένα θέμα. Διότι τους έχουμε έτσι, έρχονται κάποιοι, φεύγουν. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν ξεκίνησαν να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουμε, κανένας δεν έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα αντικίνητρο για τους ίδιους. Κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν εδώ. Κάποιοι άλλοι θα πάνε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες αυτές δεν έχουν ανταποκριθεί στην απέτηση για μετεγκαταστάσεις 60.000 ανθρώπων που θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη. 60.000 περίπου είναι ο αριθμός που βρίσκεται που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Αλλά αν υπάρξει μία έστω και μικρή ή μεσαία επιτάχυνση των διαδικασιών της μετεγκατάστασης, νομίζω ότι αρκετός κόσμος πλέον θα μετακινηθεί. Κατηγορίες που έχουμε ακούσει από γερμανικό τύπο, ότι έχουν χαθεί 10.000 πρόσφυγες από τη χώρα μας. Όχι, αλλά θυμάμαι τώρα
ένα δημοσίευμα του BBC σχετικά πρόσφατο που αφορούσε μια ερώτηση που έγινε στη Γερμανική Βουλή σχετικά με χαμένους πρόσφυγες, το βάζω εντός εισαγωγικών, στη Γερμανία, που ήταν αρκετές δεκάδες χιλιάδες σε μια χώρα με αυτήν την οργάνωση. Όχι, δεν υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι έχουν χαθεί. Υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι δεν είναι στις τυπικές δομές φιλοξενίας. Αλλά αυτός δεν είναι κόσμος που έχει χαθεί, βέβαια. Ναι. Δεν εξαφανίζεται κόσμος στην Ελλάδα. Τώρα, στο... Φεύγουν όμως. Δεν είναι όσοι κρυφό παίρνουν, ότι κάποιοι παίρνουν, συνεχίζουν να φεύγουν. Όσοι παίρνουν άσυλα, ναι, φεύγουν. Ναι. Επίσης τα σύνορα, όπως ξέρετε κι εσείς και ξέρουμε όλοι από την ιστορία, ποτέ δεν είναι απολύτως στεγανά. Ναι. Λοιπόν, τη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου, θα θέλαμε ένα τίτλο από σένα, Γιώργο Κυρίτσι. Διαβάζουμε και σε πρωτοσέλιδα ότι έκανε πίσω τελικά η κυβέρνηση, ότι θέλει να κλείσει.